Είναι και η πρώτη φορά που γίνεται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΜΕ σε Δημοτικό ή και Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, γιατί ακούσατε από τον κύριο Λιάγκο όλα όσα αναφέρθηκαν, απλά να προσθέσω για την εμπειρία που έχουμε, γιατί συμμετέχουμε και στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Λιμένων. Έγινε μια συνεδρίαση, γενική συνέλευση στο Παρίσι πριν λίγες μέρες, όπου αναπτύχθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Είναι τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα όλα τα λιμάνια της Ευρώπης και είναι το περιβόητο green transition, δηλαδή η πράσινη μετάβαση. Είναι πράγματα τα οποία θα τρέξουν συνέχεια, είναι τα ενεργειακά, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, απαιτεί πολύ μεγάλα κονδύλια τα οποία θα πρέπει να διατεθούν. Μάλιστα έγινε και μια συζήτηση ότι τα ευρωπαϊκά λιμάνια ζητάνε για τα επόμενα 10 χρόνια πάνω από 80 δις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να είναι. Έχετε ακούσει για το περιβόητο cold ironing, είναι δηλαδή τη δυνατότητα κάθε λιμάνι να προσφέρει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά το πλήστο, με ηλεκτρική ενέργεια, ώστε όταν ένα πλοίο και ειδικά τα κρουαζιερόπλοια που έχουν την μεγαλύτερη εκπομπή ρήπων, όταν είναι μέσα σε ένα λιμάνι, να μπορεί το κρουαζιερόπλοιο να μην λειτουργούν οι ηλεκτρογεννήτριές του και που παράγουν διάφορα, τέλος πάντων, που είναι για τα emissions που λέμε τις, και δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα, να μπορούν έτσι να μπαίνουν στο ρεύμα, στο διακόπτη, στην κυριολεξία.